Και αν θυμούμαι καλώς, στην τρίτη δημοτικού ήμουν όταν διάβασα για πρώτη φορά το ουγγώδες βιβλίο των εκδόσεων της Εστίας στα μυστικά του Βάλτου, της Πινελόπης Δέλτα, και όλοι βεβαίως στη σειρά, το οποίο διάβασα και ξαναδιάβασα, και εκεί μέσα συνάντησα μια ηρωίδα δασκάλα ανάμεσα στις άλλες δασκάλες, την κυρία Ηλέκτρα στο Ζορμπά, το χωριό, η οποία είναι ο Ιεραπόστολος και Εθναπόστολος τα δύσκολα εκείνα χρόνια της διπλής σκλαβιάς, της τουρκικής και της βουλγάρικης. Έκτοτε αναρωτιόμουν πώς να ήταν αυτή η λεβέντισσα η δασκάλα. Εάν μου απευθύνατε το ερώτημα αυτό σήμερα να σκιαγραφήσω η Λέκτρα του Ζορμπά, θα σας έδειχνα την Χαρά την Οικοβούλου. Τέτοιες δασκάλες είναι που κράτησαν τον ελληνισμό όρθιο και τον πρόσφεραν στην ελευθερία. Όπως αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος, συνδιοργανώνουμε σήμερα αυτή την εκδήλωση για την επέτειο των 100 χρόνων. Δεν θα μπορούσε η Λέσχη Καταδρομέων, οι Λοκατσίδες μας, το σύμβολο της Δράμας, να απέχει από τις εκδηλώσεις, και έτσι η σημερινή εκδήλωση συνδιοργανώνεται και νομίζω ότι από την παρουσία σας εδώ δηλώνεται ότι η επιλογή των προσώπων για αυτή την εκδήλωση ήταν η καλύτερη. Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ. Επιπλέον, θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο, τους καταδρομείς, για τη συνεργασία την οποία έχουμε. Μια συνεργασία πάρα πολύ καλή, και νομίζω ότι όλοι μας, όλοι μαζί, πρέπει να δίνουμε αυτό το παράδειγμα της καλής συνεργασίας, προκειμένου να έχουμε προκοπή στον τόπο μας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πω τίποτα περισσότερο, γιατί οι αναφορές του σεβασμιωτάτου μας ήταν καταληκτικές. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι στη μαρτυρική Δράμα, σε μια επαιτειακή εκδήλωση. Ξέρετε, ο Θεός έγραψε για τη δική μου ζωή να συνδέσει την πρώτη μέρα της παρουσίας μου σε αυτή τη γη με τους καταδρομείς. Γεννήθηκα 22 Ιουλίου του 1974, τη μέρα που σκοτώθηκαν οι καταδρομείς στην Κύπρο και γέμισαν τον τοίχο της Μακεδονίτισσας. Γι' αυτό και η οικογένειά μου δεν εορτάζει ποτέ τα γενέθλιά μου εκείνη την ημέρα, παρά λίγους μήνες αργότερα τον Οκτώβριο. Ξέρετε, μέσα στη συνείδησή μου δεν μπορώ να σας χωρίσω σε έφεδρους Λοκατζίδες και σε ενεργεία Λοκατζίδες, γιατί στην οικογένειά μου έχουμε μάθει πως μια φορά Λοκατζής, για πάντα Λοκατζής. Έχω ετοιμάσει λοιπόν μία ομιλία που ως δασκάλα θα την τοποθετήσω ως μάθημα. Γιατί εμείς οι δάσκαλοι δεν έχουμε μάθει να μιλάμε απλά σε κοινό, αλλά ο στόχος μας είναι όποτε βρισκόμαστε μπροστά σε ανθρώπους να διδάσκουμε. Προσπάθησα λοιπόν να προσεγγίσω το μακεδονικό αγώνα μέσα από μορφές μεγάλες που αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση αυτής της ιερής γης, αλλά και της αδελφής Θράκης, για να διδαχτούμε, να δούμε σε ποια μέρη ξεκίνησε αυτός ο αγώνας, να δούμε αν συμμετείχαν και άλλοι Έλληνες, ήταν μόνο υπόθεση εδώ των Μακεδόνων, και να δούμε εμείς τι κάνουμε σήμερα ως συνεχιστές, ως απόγονοι αυτών των Μακεδονομάχων. Στην κυρία Χαρά Νικοπούλου, στην ασυμβίβαστη Ελληνίδα δασκάλα, για την πολυσχηδή της προσφορά. Τιμής ένεκεν τα μέλη της Λέσχης Καταδρομέων νομού Δράμας. Για την απονομή παρακαλεί το Δήμαρχο Δράμας κ. Κυριάκος Χαραγκίδης. Κυρία Νικοπούλου, όσο και στον κύριο Λάδα.
καταδρομέων πραγματοποίησε μία εκδήλωση με την ευκαιρία των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Δράμας και τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυσή της. Είχαμε τιμόμενα πρόσωπα και ομιλήτρια την κυρία Χαρά Νικοπούλου, την ηρωική δασκάλα του Δερίου, και τον κύριο Σταύρο Λάλα, τον μεγάλο Έλληνα που λειτουργήσε προς όφελος της πατρίδας μας και εις βάρος των ξένων κατασκοπευτικά και το πλήρωσε με τη φυλάκισή του σε αμερικανικές φυλακές.